best minds of my generation destroyed by madness. Είμαι ο Ελευθεριακός από το blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Στέφανο τον Ροζάνη, καθηγητή φιλοσοφίας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πριν αρχίσουμε τη συζήτηση τον Νίκο τον Κατσιόνη από τις εκδόσεις Σέρμα που μας έφερε σε επαφή. Είναι πολύ καλός φίλος. Και βέβαια να ευχαριστήσω και εσένα που αποδέχτηκες τελικά να κάνουμε την κουβέντα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εσύ, εγώ ευχαριστώ. Και θα μιλήσουμε για τον ρομαντισμό. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που ξέρεις καλά. Ασχολούμαι τουλάχιστον 40 χρόνια με τον ρομαντισμό. Άρα κάτι. Υποθέτω ότι ναι. κάτι ξέρω τον ρομαντισμό. Σωστά. Θέλω να μου πεις από πού προήλθε ο όρος ρομαντισμός. Οι εκπρόσωποι του ήξεραν ότι ανήκουν σε αυτό το ρεύμα σκέψης ή τους ενέταξαν σε αυτό μετέπειτα μελετητές, είχαν γνώση αυτού του πράγματος. Καταρχάς και στην φιλοσοφία και στην τέχνη ο οποιοσδήποτε όρος που χαρακτηρίζει ένα ρεύμα συνήθως τίθεται εκ των υστέρων. Από αυτή τη μοίρα δεν ξέφυγε και ο ρομαντισμός. Ο ρομαντισμός είναι μια περίεργη λέξη, προέρχεται από τη λέξη ρομάν που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε ένα τεράστιο ρεύμα, κυρίως μάλλον με κέντρο τη Γερμανία, το οποίο πάρα πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Εξαπλώθηκε κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσμο, στην Αγγλία, εξαπλώθηκε στη Γαλλία, αλλά και σε χώρες όπως οι Βαλκανικές ή η Ρωσία. Εξαπλώθηκε με ένα βασικό αίτημα. Και ποιο ήταν αυτό το βασικό αίτημα? Το βασικό αίτημα ήταν να ανατραπεί και φιλοσοφικά και στον τομέα της τέχνης, στον τομέα της σκέψης γενικότερα, αλλά και στον τομέα της κοινωνικής ζωής, να ανατραπεί ένα κοσμοείδωλο το οποίο έχει εγκατασταθεί με τον όρο νεοκλασικισμός, αναβίωση μιας υποτιθέμενης ελληνικής αρχαιότητας, η οποία όμως ήταν μια αναγέννηση μιμήσεως, μιμητική αναγέννηση. Την ίδια εποχή με τον νεοκλασικισμό, λίγο πιο πριν, στο 17ο αιώνα, έχουμε βεβαίως την επικράτηση του διαφωτισμού ως παγκοσμίου ρεύματος, ξεκίνησε και αυτό από την Ευρώπη, ως παγκοσμίου ρεύματος, και το πρόβλημα είναι ότι μέσα στο πρόταγμα του διαφωτισμού τέθηκε η ευλογία και συγχρόνως η κατάρα του σύγχρονου ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η κατάρα? Η κατάρα είναι η κυριαρχία του έλογου στοιχείου, του εξορθολογισμού του κόσμου έναντι όλων των άλλων ψυχικών, συναισθηματικών, βιωματικών καταστάσεων του ανθρώπου. Αυτή η κυριαρχία, η πλήρης κυριαρχία του διαφωτισμού που εξεφράστηκε με τον νέο κλασικισμό έφτασε σε τέτοια επίπεδα ώστε τόσο η σκέψη, όσο και η τέχνη, αλλά όσο και η κοινωνική ζωή και η βίωση του ανθρώπου να περιέλθουν σε μια κατάσταση ασφυξίας. Τα πάντα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο εξορθολογισμός ενός κόσμου, ο οποίος βεβαίως εστηρίζεται πάνω σε αυτά που μας καταδυναστεύουν και τώρα, δηλαδή πάνω στη διαρκή πρόοδο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα «ον» το οποίο διαρκώς προοδεύει, και πάνω στην έννοια του κέρδους ως στοιχείου της πρόοδου, ως θεμελιώδους στοιχείου της πρόοδου. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση της προόδου, του κέρδους, της βιομηχανικής, αν θέλεις, που ξεκίνησε από τον 17ο αιώνα, της βιομηχανικής επαναστάσεως, δημιούργησαν μια φοβερή αντίδραση.
παιδί αυτής της αντίδρασης, παιδί αυτής της εξέγερσης ήταν ο ρομαντισμός, ο οποίος δεν είχε άλλο πρόταγμα ή μη μόνον την ανατροπή αυτού του εξορθολογισμένου μοντέλου, το οποίο πια είχε επικρατήσει και είχε κατακυριεύσει, αφανίσει όλα τα δημιουργικά στοιχεία του ανθρώπου, τα ψυχικά του στοιχεία, τα συναισθηματικά του στοιχεία, τα βιωματικά του στοιχεία, ό,τι δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν έναν άνθρωπο. Από εκεί γεννήθηκε αυτό το ρεύμα, το τεράστιο του ρομαντισμού. Και είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς ότι ενώ οποιοδήποτε άλλο ρεύμα από αυτά που μπορούμε να φανταστούμε στο παρελθόν ήσαν ρεύματα τα οποία εξέφραζαν τον κλειστό τους χρόνο, δηλαδή εξέφραζαν απλώς την εποχή τους και αν θες προετοίμαζαν και τα διάδοχά τους ρεύματα κατά έναν τρόπο, ο ρομαντισμός δεν είχε μια τέτοια τύχη. Ο ρομαντισμός παρουσίασε μια φοβερή διάρκεια, μια φοβερή σταθερότητα, μια φοβερή διείσδυση, έτσι ώστε ακόμα και σήμερα να μιλάμε για εκδηλώσεις του ρομαντισμού και στη φιλοσοφία και στην τέχνη και στην κοινωνιολογία και στην βίωση των ανθρώπων, να μιλάμε για ρομαντισμό υπό την έννοια αυτής της εξεγερτικότητας του ανθρωπίνου υποκειμένου. Έδωσα αρκετές συνεντεύξεις τώρα για το Μάη του 68 στο Παρίσι. Προσπάθησα να τονίσω ότι ο Μάης του 68 δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα γνήσιο παιδί του ρομαντισμού. Ο Μάης του 68 ήταν ένα νεορομαντικό κίνημα. Ακόμα και τα βασικά του, εάν δεις, συνθήματα και κυρίως το «Όλη η εξουσία στη φαντασία» είναι ακριβώς το κύριο σύνθημα του ρομαντισμού. Από την εποχή της Σιένας μέχρι σήμερα είναι αυτό το περίφημο του Νοβάλης, να κάνουμε τον κόσμο όνειρο και το όνειρο κόσμο. Το φέρνω αυτό ως παράδειγμα για να δείξω τη σταθερότητα και τη διάρκεια του ρομαντικού πνεύματος. Υπό αυτή την έννοια βέβαια οι πρώτοι ρομαντικοί υπήρξαν οι πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, οι πολύ μεγάλοι στοχαστές, οι πολύ μεγάλοι ποιητές του 19ου αιώνα, από τον Σίλερ μέχρι τον Γκέτε στη Γερμανία, οι θρησκεολόγοι, οι φιλόσοφοι όπως ο Σλαέρ Μάχερ, όπως ο Φόιβερ, ακόμα και ο ίδιος ο Μάρξ, παρόλο που ο Μάρξ στέκεται λίγο απέναντι, δηλαδή εντάξει. Έχει μια γνήσιο τέκνο του ρομαντισμού. Ακριβώς. Και έχω γράψει και το έχω υποστηρίξει εγώ και αυτό, όπως το υποστηρίζει και ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου, ο Μικαήλ Λέβη, στο Παρίσι. Αυτό πώς προκύπτει, πολύ διανοητές. Για τον Μάρξ σε σχέση με τον ρομαντισμό, ενώ ο ίδιος στάχθηκε εναντίον του. Ναι, είναι εντελώς αφίθυμος. Ξέρεις, υπάρχει μια στη φιλοσοφία αλλά και στην τέχνη υπάρχει μια κατάσταση μιας αμφιθυμίας έναντι των προγόνων. Ο Χάρολ Μπλουμ την βασική του θεωρία για το The Anxiety of Influence, το άγχος της επιρροής, μας έχει δείξει ότι τελικά ό,τι και να κάνουμε σε οποιοδήποτε τομέα, είτε ως κοινωνικά όντα δρόντες, είτε ως φιλόσοφοι, είτε ως ποιητές, είτε ως καλλιτέχνες γενικότερα, εκείνο το οποίο έχουμε προοφθαλμόν είναι ο ισχυρός πατέρας μας. Απέναντι στον ισχυρό πατέρα μας διατηρούμε πάντα μια στάση αμφίθυμη. Είναι λίγο ψυχαναλυτικό αυτό. Είναι πολύ ψυχαναλυτικό. Άλλωστε και ο ίδιος ο Φρόιτ, έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για να το δείξω, δεν είναι ρομαντικός. Όλα τα προτάγματα του Φρόιντ
αυτά που λέμε ψυχαναλυτικά προτάγματα, έχουν τις ρίζες τους μέσα στο ρομαντισμό. Ο ίδιος στην ερμηνεία του ονείρων επικαλείται τον Γκέτε. Και ο ίδιος έλεγε ότι ο μεγάλος του δάσκαλος δεν ήταν οι νευροφυσιολόγοι που τον μάθανε οι ιατρικοί, αλλά ήταν ο Γκέτε. Και ο ίδιος ζήτησε να γραφεί στο τάφο του ότι εδώ βρίσκεται αυτός που ερμήνευσε τα όνειρα. Δεν είπε εδώ είναι ο δόκτωρ Φρόιντ ή αυτός που ερμήνευσε τα όνειρα. Το όνειρο είναι βασικό στοιχείο της ρομαντικής βαλτασάν, του ρομαντικού κοσμοειδών. Λοιπόν, αυτή τώρα η αμφιθυμία για την οποία θα σου μιλούσα και η οποία φαίνεται πάρα πολύ έντονα στον Μάρξ. Από τη μια μεριά, όλο το πρόταγμα του Μάρξ από την ολική επανάσταση μέχρι την αταξική που λέμε κοινωνία είναι πρόταγμα του ρομαντισμού. Αυτό που ο Μάρξ λέει στη γερμανική ιδεολογία, ότι τελικά θα δημιουργήσουμε έναν καινούριο κόσμο όπου κάθε άνθρωπος το πρωί θα είναι ψαράς, το μεσημέρι θα είναι κριτικός θεάτρου, το απόγευμα θα είναι συγγραφέας και το βράδυ θα είναι κριτικός μουσικής, ουσιαστικά συνοψίζει όλη την κοσμοθεωρία για έναν οικουμενικό άνθρωπο του ρομαντισμού. Αυτό το στοιχείο που είναι και το ουτοπικό στοιχείο του Μάρξ, γιατί ο ρομαντισμός στηρίζεται πάνω, ολόκληρος, πάνω στον ουτοπισμό. Αυτός ο ουτοπισμός μπορεί βέβαια στη Γερμανία να έρχεται στην αρχή της σχολής της Ιένας, να έρχεται μέσω της Καμπαλά, της Εβραϊκής Καμπαλά. Θυμάμαι ότι όταν διάβαζα τον Σέλινγκ, νεαρός τότε, πήγα στον καθηγητή μου και του είπα, ξέρετε, μάλλον θα εγκαταλείψω τη σπουδή. Και μου είπε, γιατί να την εγκαταλείψεις? Γιατί του λέω, στο σύστημα υπερβατολογικού ιδεαλισμού, το οποίο μελετάω μαζί σας, υπάρχουν χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδες σελίδες, τις οποίες δεν καταλαβαίνω. Μου είναι τόσο σκοτεινές που τις καταλαβαίνω. Χαμογέλασε και μου είπε, με έγραψε πάνω στο χαρτί, πήγαινε σε αυτόν τον καθηγητή να παρακολουθήσεις μαθήματα εβραϊκής καμπαλά. Γιατί χωρίς εβραϊκή καμπαλά, Σέλινγκ δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή ο μυστικιστικός Ιουδαϊσμός. Ακριβώς, είναι ο μυστικιστικός Ιουδαϊσμός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και στο Μάρξ, από τη μια μεριά υπάρχει αυτή η τεράστια γοητεία που του ασκεί ο ρομαντισμός μέσα από, μην ξεχνάτε ότι ο Μάρξ έγραφε ποίηματα, τα οποία ποίηματα είναι ρομαντικά, ότι ο Μάρξ είχε αυτό το προμηθεϊκό όραμα που είχε όλος ο ρομαντισμός, το όραμα της ανατροπής. Έτσι, από τη μία μεριά είναι αυτό και από την άλλη μεριά, ως παλαιός Εβραίος πρέπει να απομακρυνθεί. Από μια μεριά ελκύεται, από την άλλη πρέπει να απομακρυνθεί. Απομακρύνεται. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και χωρίς αυτό να είναι βεβήλωση ή ιεροσυλία, διαλέγει το πιο άσχημο τοπίο για να απομακρυνθεί. Δηλαδή, την αγγλική οικονομία. Το κεφάλαιο, ένα σπουδαίο πράγμα, αλλά το κεφάλαιο δεν μπορείς να το διαβάσεις χωρίς τα γκρούντριζε εφνιδίως. Δεν μπορείς να το διαβάσεις χωρίς τα χειρόγραφα του 1848. Εκεί μέσα είναι ο Μάρξ, ο οποίος Μάρξ είναι καθαρά ρομαντικός και στα γκρούντριζε και στα χειρόγραφα. Αυτή λοιπόν η αντίφαση, την οποία έχω και υποδείξει σε ένα άρθρο μου στο περιοδικό L'Europe στη Γαλλία, η αντίφαση του Μάρξ, μάλλον το πώς ο Μάρξ παρέπεε
ανάμεσα στο ρομαντισμό του, ανάμεσα στην πολιτική οικονομία και ανάμεσα σε αυτή την ιδέα που είχε κολλήσει και από τον Φόιερμπαχ και γι' αυτόν τον εξεθίασε, ότι ναι, μέχρι τώρα οι φιλόσοφοι ερμήνευαν τον κόσμο, εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Μα αυτό είναι ήδη ρομαντικό. Ναι. Μα αυτό είναι μια ρομαντική διάσταση και πάρα πολύ έντονη μέσα στον ρομαντισμό. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, βλέπουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο ρομαντισμός γεννιέται μεν στον 19ο αιώνα με τους σπουδαίους φιλοσόφους του, με τους σπουδαίους ποιητές του, με τον Χέντερινγκ. Αν δεν υπήρχε Χέντερινγκ, θα υπήρχε Χάιντεγκερ? Δεν θα υπήρχε. Όλος ο Χάιντεγκερ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σκυλί με τη γλώσσα έξω που τρέχει πίσω από το Χέντερινγκ. Αυτός είναι ο Χάιντεγκερ, έτσι, ολόκληρος. Χωρίς Χέγκελ θα υπήρχε φιλοσοφία σημερινή? Όχι βέβαια. Μα ο Χέγκελ ήταν ένας καθαρά ρομαντικός φιλόσοφος. Ο Σέλινγκ, ο Σλάιερμαχερ, ποιητές, ο Σίλερ. Μια θα έλεγα μια εξεγερσιακή κατάσταση που όχι μόνο αγκάλιασε τον 19ο αιώνα. Στην Αγγλία ο Κόλεριτζ, ο Σέλεϊ, ο Βέρτσουορθ, οι οποίοι δεν ήσαν μόνο ποιητές, ήσαν και θεωρητικοί. Το Biographia Literaria του Κόλεριτζ ευθυδίως είναι ένα ρομαντικό μανιφέστο. Μια ρομαντική φιλοσοφική ανταπόδοση προς τους δάσκαλους του, τους ρομαντικούς, τον Αύγουστο Σλέγγελ και τον Βίλχελμ Σλέγγελ, που ήταν το θεμέλιο του ρομαντισμού στη Γερμανία και στους οποίους ο Κόλεριτζ παρακολουθούσε στα μαθήματά του της αισθητικής. Και ξαφνικά, ενώ αυτός ο σπασμός, εγώ το λέω ο τελευταίος σπασμός της ανθρωπότητας που είναι ο ρομαντισμός, ενώ ιτήθηκε πάλι από έναν νεοθετικισμό, ιτήθηκε πάλι από ένα πνεύμα ορθολογισμού, ιτήθηκε από αυτό όλο που δημιούργησε τις παγκοσμιοποιημένες τάξεις πραγμάτων και άλλα, ενώ λοιπόν ιτήθηκε, ίσια ίσια νίκησε, γιατί η ήττα του είναι εκείνη που εμπνέει σήμερα. Και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο στοιχείο που έχει η ρομαντική κοσμοαντίληψη. Βλέπω, ας πούμε, τα παιδιά μου όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο, με τι ενδιαφέρον αγκάλιαζαν αυτές τις διαλέξεις για το ρομαντισμό που έκανα τότε στο πανεπιστήμιο και πόσο εμπνέονταν από αυτές. Εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένα ελευθεριακό κίνημα από αυτά που εγώ ονομάζω έτσι ελευθεριακά κίνηματα, που δεν είναι συνειδητά ή ασυνείδητα εμπνευσμένο από το ρομαντισμό. Ωμ ρεβολτέ του Αλμπέρ Καμί, τι είναι, ο εξαγερμένος άνθρωπος. Είναι μια ρομαντική υπόσταση. Είναι ένας ρομαντικός ήρωας, πραγματικά ένας ρομαντικός ήρωας. Κάναμε και μια διάλεξη στον Οσότρος με τον Φιλίμωνα τον Πατσάκη και αυτό προσπάθησε εκεί να δείξω, ότι ο Ωμ ρεβολτέ δεν είναι επαναστατημένος άνθρωπος. Είναι εξεγερμένος. Είναι εξεγερμένος. Έχετε και εκεί μια διαφορά, ναι, με το φίλος, όπως είπες πριν, το Λέβη. Ναι. Σε μια διάκριση που κάνουμε μεταξύ των ρομαντικών, ονομάζει αυτό που λες εξεγερτικό ρομαντισμό. Αυτός τον ονομάζει επαναστατικό. Έχουμε διαφωνήσει τόσο πολύ με τον Μικαέλ. Ο Μικαέλ πράγματι μαζί με τον Ρομπέρ Σέρ και στο πρώτο του βιβλία ονομάζει ένα μέρος, μεγάλο μέρος του ρομαντισμού, επαναστατικό ρομαντισμό. Εγώ του αντιτείνω ότι επαναστατικός ρομαντισμός δεν υπάρχει. Αυτός που πραγματικά είναι ο ρομαντισμός είναι εξεγερσιακός. Μάλιστα, σε ένα από τα πρόσφατα βιβλία του, στο
Revolt et Melancholie, Εξέγερση και Μελαγχολία, πριν το εκδώσει ήρθε και μου έφερε το χειρόγραφο και μου είπε, καθώς είναι τόσο πολύ γλυκός και σεμνός ο Μικαέλ, μου λέει Στέφανε, σε πειράζει να δανειστώ τον τίτλο σου? Γιατί εγώ είχα εκδώσει πριν την Ρομαντική Εξέγερση. Του λέω, Μικαέλ μου, δεν με πειράζει καθόλου. Να το δανειστείς και να το κάνει. Και ο άνθρωπος, εντάξει, ωραία κάνει και παραπομπή. Αλλά, παρόλα αυτά, η κατάρα η μεγάλη για μένα είναι ότι ακόμα και τα σημαντικότερα πνεύματα που έχω γνωρίσει, ανθρώπους στους οποίους θαυμάζω πραγματικά, ένας από αυτούς είναι ο Μικαέλ Λέβη, εξαιρετικός μελετητής του ρομαντισμού, δεν μπορούν να απεμπλακούν από μια πολιτική άποψη. Για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει εξέγερση παρά μονάχα αν γίνει επανάσταση, αν γίνει θεσμός. Αυτή τη διαφωνία είχαμε μονίμως και την εξέφρασα μονίμως στο Παρίσι με τον Κορνήλιο τον Καστοριά, ο οποίος Κορνήλιος μου έλεγε ότι τι είναι αυτά που γίνεται το Μάη του 68. Ναι, ωραία, αυτονομία, ναι, ωραία, αυτοδιαχείριση, αλλά αφήνουνε θεσμούς. Και του έλεγα, καλέ μου, αν αυτά γινόντουσαν θεσμικά, δεν θα ήταν έτσι. Είναι πολύ απλό. Ναι, απλώς. Πώς αλλιώς να γίνει όμως? Α, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, ναι, το πώς αλλιώς να γίνει. Είναι λίγο... Μονάχα που ξέρεις κάτι, τα ερωτήματα μας τα θέτει μόνο η κατάσταση εκείνη η οποία ουσιαστικά προσκρούει σε ένα αδιέξοδό μας. Σωστό είναι αυτό. Και γιατί να πρέπει να γίνει κάτι? Γιατί να πρέπει? Ναι, γιατί. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει. Όχι, πάει. Όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο. Από τη στιγμή που πεις πρέπει να γίνει, ετοιμάζεις τον επόμενο τυραννό σου. Να κάνω μια... Όσα θες. Μια παρεμβολή. Λοιπόν, ας πούμε, έτσι υποθετικά, ότι υπάρχει μια αναρχική ελευθεριακή ομάδα, η οποία προσπαθεί και όλες αυτό προσπαθούν να κάνουν, προφανώς, μέσα στους κόλπους της, ναι, να λειτουργήσει μη θεσμικά. Μάλιστα. Δηλαδή όλοι να έχουν ισοδύναμη άποψη, mm-hmm, τουλάχιστον να μπορούν να την εκφράζουν, mm-hmm, όλοι, όχι με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ένταση, mm-hmm, να έχουν όλοι λόγο, να προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να δράσουν μη θεσμικά. Μπράβο. Ωραία. Υπέροχο. Αυτό μέσα σε μια οργάνωση, οποιαδήποτε. Αν δεν... πώς να το πω τώρα. Πώς μπορεί να παρευληθεί αυτό το πράγμα... Βλέπεις το contradictio in terminis το οποίο πέφτεις τώρα. Πέφτω σε αντίφαση εν της ώρης, δηλαδή. Γιατί... σε αντίφαση εν της ώρης. Γιατί? Κοίταξε, για να υπάρχει οργάνωση πρέπει να υπάρχει διευθυντήριο. Δεν υπάρχει όμως διευθυντήριο πάντα, υπάρχει πάντα. Ακόμα και όταν δεν το λέμε δηλαδή. Βέβαια. Δεν το παραδεχόμαστε. Δηλαδή. Απλώς δεν το παραδεχόμαστε. Είναι αυτό που μου λένε τα παιδιά του νοσότρου συνέχεια. Ωραία μιλάτε για την αναρχία. Ωραία μιλάτε για το ένα. Καλά, και ποιος θα κυνηγάει τους κακούς? Τι να απαντήσεις αυτό? Δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί αυτή είναι η παγίδα που σου στείνει η γλώσσα. Η ίδια η γλώσσα σου στείνει αυτή την παγίδα. Εκείνο το οποίο προσπαθεί να αποφύγει η εξέγερση είναι να θεσμοθετηθεί ως εξέγερση. Αν η εξέγερση θεσμοθετηθεί ως εξέγερση, δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτό που σε καταπιέζει. Όταν μιλάμε για εξεγερσιακό άνθρωπο και μιλάμε για εξέγερση, μιλάμε για έναν άνθρωπο που η εξέγερση είναι ατομικό γεγονός, όπως έλεγε ο S. Bloch στην Ουτοπία. Είναι ατομικό γεγονός. Δεν είναι συλλογικότητα. Η συλλογικότητα θα βασιστεί πάντα σε οργάνωση θέλει δεν θέλει. Το πώς εσύ τώρα, μέσω της εξεγερσιακής σου δύναμης,
και ανάθεσης θα μπορέσεις να σπάζεις κάθε φορά την οργάνωση, αυτό είναι δικό σου θέμα. Να ρωτήσω κάτι. Θα δεχτώ ότι είναι έτσι για να κάνω μια υπόθεση εργασίας μάλλον. Ναι, ναι. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Και ότι ο ρομαντισμός στηρίζεται σε αυτό το ατομικό εξεγερσιακό στοιχείο του ανθρώπου. Έτσι. Που είναι έτσι. Με αυτή την έννοια ο ρομαντισμός έχει τη διάθεση και την επιθυμία να αλλάξει κάτι στον κόσμο. Θα αναφερθώ πρώτα στον ρομαντισμό και δεύτερο στον χαμένο φίλο μου τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Ο Κορνήλιος, ο οποίος ήξερε πάρα πολλά πράγματα, ασχέτως αν δεν τα έλεγε, ή ήθελε να πάει αλλού για να γίνει και αυτός θεσμός, έλεγε κάτι. Ο κόσμος αλλάζει, έστω και αν μόνον ένας άνθρωπος θέλει να τον αλλάξει. Μόνο τότε αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει. Βεβαίως. Σκέψου κάτι. Είμαι εγώ ο ίδιος μέσα στο πανεπιστήμιο και εγώ ο ίδιος έξω από το πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο έχω μια θεσμική θέση, είχα. Ακολουθούσα μια ιεραρχία. Όσο και αν ήθελα να διδάξω στα παιδιά μου Αντώνιο Νέκρη, έτσι, πάλι ήμουν ένας καθηγητής που εξέφραζε, ομιλούσε μια θεσμική γλώσσα. Για κάτι επαναστατικό. Μιλούσε. Είναι φοβερό. Είναι σαν τον καλλιτέχνη, ο οποίος έχει την ανάγκη της σιωπής και όμως πρέπει να μιλήσει για τη σιωπή. Αλλά αυτό είναι το συγκλονιστικό του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αλλάζει τον κόσμο. Όχι με την κλασική έννοια της εργασίας και τα λοιπά και τα λοιπά, Μάρξ, όχι με αυτή. Αλλάζει τον κόσμο επειδή θέλει να αλλάξει ο ίδιος. Αυτή η βούληση του μεταβάλλει και η συνέστηση, η συνείδηση κοντά σε αυτή τη βούληση, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς μεταβολή. Αν η ζωή δεν είναι μια διαρκής μεταβολή, πάβει να είναι ζωή. Είναι τάφος. Είναι νεκρότητα. Αυτά λοιπόν τα δύο, η βούληση να αλλάξω. Πρώτα τον εαυτό μου, εγώ προσωπικά. Ουσιαστικά είναι μια ουτοπία, η οποία όπως ξέρουμε και όπως έλεγε υπέροχα ο Μάρτιν Μπούμπερ, η ουτοπία δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται. Απ' την άλλη μεριά όμως, η ουτοπία δεν κατοικεί σε κανένα μια πόλη των ιδεών υπερουράνιο τόπο. Η ουτοπία... Είναι πλατωνική, ας πούμε. Ακριβώς. Η ουτοπία θέλει κάτι να χτίσει. Και η ουτοπία χτίζει επειδή δεν πραγματοποιεί. Είναι το λανθάνον κίνητρο των πράξεών μας. Είναι εκείνη η συνέργεια, όπως έλεγε ο Εσπλοχ, είναι η συνέργεια αυτού που είναι με αυτό που δεν είναι ακόμα. Mm-hmm. Τον Όχνιχ Ζάι, το περιβόητο, το έσπρο. Το να μέσα από την επιθυμία σου, μέσα από τον πόθο σου, να αλλάξεις εσύ ο ίδιος και κατά συνέπεια αυτό που σε περιβάλλει, σε κάνει να έχεις την δύναμη να βλέπεις αυτό που δεν υπάρχει ακόμα και να συνεργάζεσαι με αυτό που δεν υπάρχει ακόμα και να αναδεικνύεις αυτό που δεν υπάρχει ακόμα. Για μένα αυτό είναι η εξέγερση, η επανάσταση. Την αφήνω την επανάσταση στους κοινωνικούς επαναστάτες. Η Χάννα Άρεντ έλεγε κάτι πολύ σπουδαίο. Έλεγε, καταλάβετε, οι επαναστάτες δεν κάνουν επανάσταση. Οι επαναστάτες διαχειρίζονται την επανάσταση. Την επανάσταση, την εξέγερση την κάνουν οι επαναστάτες. Είναι αυτός ο πόθος της ελευθερίας του ανθρώπου, ο πόθος της μεταβολής του ανθρώπου, που ουσιαστικά, ενώ δεν είναι πραγματοποιήσιμος ιστορικά, κινεί όλα τα νήματα
της ιστορίας κινεί όλο τον αχαίροντα, όπως έλεγε και ο Γκέτε, για να γίνει κάτι. Mm-hmm. Αυτή νομίζω είναι η ουσιαστική, ο ουσιαστικός πυρήνας και του ρομαντισμού και της ουτοπίας. Κοινός πυρήνας. Mm-hmm. Πέρα από θεσμοθετημένες πράξεις, πέρα από ιεραρχίες, πέρα από ιδεολογίες, υπό την έννοια της ιδεολογίας, mm-hmm. για την οποία μιλάμε συνήθως, mm-hmm. πέρα από όλα αυτά. Ο Μπερντιάεφ έλεγε ότι η ελευθερία ιστορικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εκείνο που πραγματοποιείται ιστορικά είναι η μεταβολή μορφών δουλείας. Ξεσηκώθηκαν οι σαν πιλότοι στο Παρίσι και γίνανε εργάτες στα αστικά εργοστάσια. Ξεκινήσανε οι μουζίκοι στην Ρωσία και γίνανε κολχόζοι στα κολχόζ του Στάλιν. Δηλαδή, πού ελευθερία? Παρόλα αυτά, ο πόθος για την ελευθερία, αυτό που ο Μπουνιέλ ονόμαζε το φάντασμα της ελευθερίας, είναι που μας καταδιώκει. Υπ' αυτή την έννοια ταυτίζω και τον ρομαντισμό και την ουτοπία. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως ο πρώτος που το έκανε είναι ο σπουδαίος Βάλτερ Μπένιαμιν, mm-hmm. στην εργασία του για τον ρομαντισμό. Ότι όταν έλεγε ότι ουσιαστικά ο ρομαντισμός είναι η φιλοσοφία της ιστορίας. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό στο Βάλτερ Μπένιαμιν, όλο του το έργο κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Αυτά που είπατε προκύπτουν πολλές ερωτήσεις, εγώ θα σας κάνω δύο τώρα. Η μία ό,τι είναι, δε. Αν και μάλλον απάντησες μέσα σ' άκρες, χωρίς να σου κάνει την ερώτηση, υπάρχει σχέση του ρομαντισμού με το ευρύτερο ρεύμα του αναρχισμού? Και αν ναι, με ποιο, με τον εξεγερτικό? Απόλυτα. 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 Αναρχισμός χωρίς ρομαντισμό και ουτοπισμό δεν νοείται. Mm-hmm. Ο αναρχισμός δεν είναι οι μπόμπες. Mm-hmm. Ο αναρχισμός δεν είναι οι κουκούλες. Το αναρχικό πνεύμα, ο αναρχισμός μάλλον, είναι η ουσία του ανθρωπίνου πνεύματος. Εάν το ανθρώπινο πνεύμα δεν ήταν αναρχικό, δεν θα είχε μπορέσει να πραγματοθεί έστω και με χεγγελιανό τρόπο. Mm-hmm. Πώς η διαπόρευση του πνεύματος ποια είναι? Η διαρκής ανατροπή. Η διαρκής ανατροπή υπό έναν όρο. Ότι το παλαιό δεν καταργείται. Απλώς το παλαιό εισέρχεται. Το λέγε και ο Κορνήλιος Καστορίδης αυτό. Το παλαιό εισέρχεται μέσα στο καινούριο με το νόημα που το καινούριο του δίνει. Mm-hmm. Έτσι έχουμε μια αλληλοδιαπλοκή. Αυτή είναι η ουσία του αναρχικού πνεύματος. Η ουσία του αναρχικού πνεύματος είναι η διαρκής εγρήγορση προς ουτοπική δράση. Φαντάζεσαι έναν αναρχισμό θεσμοθετημένο? Ναι, δεν υπάρχει. Να έχει υπουργούς, να έχει πρωθυπουργούς. Όχι, εντάξει. Έτσι, θα ήταν απλώς γελίο. Ναι. Εσύ όμως τώρα μιλάς για αναρχικό πνεύμα και σωστά. Υπάρχει όμως και μια αναρχική κοσμοθεωρία, η οποία συνίσταται από διάφορους θεωρητικούς, δράσεις, πράγματα που έχουν γίνει. Με αυτήν τη διάσταση έχει κάποια σχέση ο ρομαντισμός ή όχι? Απόλυτη. 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 Για να μην πάρουμε τους κλασικούς Μπακούνιν και πάει λέγοντας. Πριν, στο Μεσαίο, ο Ernst Bloch έγραψε ένα εκπληκτικό βιβλίο για τον Thomas Mintzer, το θεολόγο της Επανάστασης. Τι ήταν αυτά τα ρεύματα των Αναβαπτιστών? Τι ήταν αυτά τα ρεύματα, ακόμα και πριν, στον 12ο αιώνα φτάσει, τι ήταν τα ρεύματα των καθαρών, ακόμα και των τροβαδούρων? Καμιά φορά εκπλήσωμαι και εγώ ίδιος από τόσα χρόνια να ξαναδιαβάζω τροβαδούρους, ας πούμε τον Καβαλκάντι, και να βλέπω ότι
Μα εκείνη ήταν αναρχική. Μα εκείνη πράγματι ήταν αναρχική. Ανατρέποντας τα πάντα. Μπορεί να βάλανε ένα φάντασμα μπροστά τους, τον έρωτα. Αλλά δες πως μιλάει για τον έρωτα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια αλληλοδιαπλοκή. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια παρεξήγηση όταν μιλάμε για αναρχική θεωρία. Για πες, ενδιαφέρον έχει. Ή ο αναρχισμός, ή θα είναι θεωρία, οπότε δεν είναι αναρχισμός, είτε δεν θα είναι θεωρία, οπότε είναι αναρχισμός. Να σου φέρω ένα παράδειγμα από την επιστήμη. Στην επιστήμη, χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε τη μέθοδο. Μιλάμε περί μεθοδολογία. Μέχρι που βγήκε ο Feyerabend, ένας εκπληκτικός διανοητής, φυσικός, και έγραψε αυτό το εκπληκτικό του βιβλίο εναντίον της μεθόδου. Σκέψου, πόσο αναρχική είναι η ύλη. Ο Χάιζενμπερκ έψαχε να βρει τη θέση ενός ηλεκτρονίου υπολογίζοντας την τροχιά του και την ταχύτητά του. Και αντί να το βρει το ηλεκτρόνιο εκεί που το έλεγε η μέθοδο, το έβρισκε αλλού. Ναι. Είναι αυτό με το παρατηρείς κάτι και μπράβο, ότι ο παρατηρητής αλλοιώνει το παρατηρούμενο. Είναι αρχές της απροσδιορίσης του Άιζενμπερκ. Λες, ακόμα και η ύλη είναι αναρχική. Και μάλιστα η ύλη είναι η πιο αναρχική από τις αναρχικές καταστάσεις. Ήδη ο Ιμμανουέλ Καντ στον πρόλογο, στην πρώτη του κριτική του καθαρού λόγου, έχει πει κάτι συγκλονιστικό. Είμαι όνομα του Θεού. Στη φύση δεν υπάρχουν νόμοι. Οι νόμοι είναι επινοήματα των ανθρώπων που τα επιβάλλουν πάνω στη φύση και μάλιστα είναι τόσο πολύ έντονη η επιβολή ώστε αναγκάζουν τα φαινόμενα να συμπεριφερθούν κατά τα επινοήματα των ανθρώπων. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Για μένα ο αναρχισμός είναι η καθολική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι, πώς να το πω, η εντροπία του συστήματος. Και ένα σύστημα δεν μπορεί να δράσει χωρίς αντροπία. Υπ' αυτή την έννοια. Απ' την άλλη έννοια υπάρχουν βέβαια θεωρητικοί οι οποίοι έχουν εκφραστεί πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά ωραία. Εμένα ο Μπακούνιν είναι από τους αγαπημένους μου. Ο διάλογος του Μπακούνιν, μάλλον ο διάλογος μεταξύ Μπακούνιν και Μαξ για μένα είναι εκπληκτικός. Όταν ούτε λίγο ούτε πολύ ο Μπακούνιν του λέει άκουσαν τις Κάρολε και οι δύο είμαστε Εβραίοι, απαράδαμα. Ξέρω τι θες να πεις. Μη μου τα κρύβεις τώρα πίσω με αταξικές κοινωνίες και τέτοια, γιατί ξέρουμε και οι δύο τι λέμε. Ουσιαστικά. Σύμφωνα. Νομίζω ότι ο αναρχισμός είναι το εγγενιαστικό δράμα του ανθρώπου. Ωραία. Αλλιώς δεν μπορώ να τον δω. Μια άλλη ερώτηση που προέκυψε από αυτά που έλεγες είναι εξής. Υπάρχει γενικά μια ταύτιση του ρομαντισμού σίγουρα με τον εθνικισμό, ναι. Με το ρεύμα του εθνικισμού. Υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα. Και με το φασισμό. Υπάρχει και ένα τέτοιο ρεύμα. Ότι και φασισμός και ρομαντισμός τάχθηκαν εναντίον της ορθολογικότητας του διαφωτισμού. Μπράβο! Θέλω να μου πεις αν έχουν όντως κοινά ρομαντισμός, ναι, με το φασισμό σε αυτό το κομμάτι, ναι, σε σχέση με το διαφωτισμό και πού δεν έχουν. Ωραία. Ως προς το πρώτο σχέλος. Πράγματι και το 19ο αιώνα υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ρομαντισμού, αυτό που ο Χερφ ονομάζει reactionary romanticism, αντιδραστικό ρομαντισμό, που το οποίο εκφραζόταν από αρκετούς διανοητές ή ακόμα και καλλιτέχνες, ας πούμε. Ο Χέντερινγκ μπορεί να ήταν και ήταν Ιακωβίνος. Ο Σίλερ το πάλευε μεταξύ φθοράς και αυθασίας. Ο Γκέτε πότε έλεγε είναι ρομαντικός και πότε έλεγε ότι ο ρομαντισμός είναι αρρώστια. Το παλεύανε. Ο Έντμουντ Μπερκ εν πάση περιπτώσει γράψει εναντίον της γαλλικής
επαναστάσεως χίλια δυο πράγματα, υπήρχε ένα τμήμα λοιπόν του ρομαντισμού. Αλλά αυτό είναι φυσικό σε κάθε κίνημα. Υπάρχει και μια, θα τη λέγαμε έτσι μετριοπαθώς, συντηρητική, άντε λίγο παραπάνω, αντιδραστική πτέρυγα. Υπάρχει. Όμως τον τόνο δεν τον δίνει στο ρομαντισμό. Αυτή η συντηρητικότητα ή η αντιδραστικότητα. Μπορεί ο Μπάιρον να ήταν αυτός που ήταν. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά, εάν διαβάζεις τα κείμενά του, είναι κείμενα αναρχικά. Μπορεί να ήταν αυτός που ήταν. Τι ήταν, Λόρδος ήταν, δεν ξέρω κι εγώ. Τώρα, ως προς την εξομοίωση, θα λέγαμε, ναι, του ρομαντισμού με τον φασισμό. Η μεγάλη πληγή είναι ο Κάρλ Σμιτ. Ο Κάρλ Σμιτ έκανε μια απευθείας επίθεση στο ρομαντισμό εξαιτίας του ατομικού στοιχείου του ρομαντισμού. Αυτό που είπαμε για την ατομική ψυχή. Είπε ότι είτε είναι ανήθικος, είτε είναι κοινωνικά ανάλγητος. Αυτό προετοίμασε ένα μεγάλο έδαφος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο φασισμός. Φερρυπίν, ο Ντεμέστρ, ο ρομαντικός, πραγματικά, εάν το διαβάσεις, σε πολλά σημεία ταυτίζεται με τον Χίτλερ. Αυτό είναι αναντήρητο. Τι έγινε ωστόσο? Αυτό το ανορθολογικό στοιχείο το οποίο επικαλέστηκε ο φασισμός ουσιαστικά ήταν ένα ανορθολογικό στοιχείο θεσμοθετημένο. Ενώ στο ρομαντισμό δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ο Χίτλερ ήθελε να φτιάξει Μητροπόλης. Δες πως ο ανορθολογισμός, το έχει πει πολύ ωραίο ο Αντόρνο αυτό, δες πως ο ανορθολογισμός μετατρέπεται ξαφνικά στον πιο σκληρό ορθολογισμό. Ενώ ευαγγελίζεται τον ανορθολογισμό εξάλλου και ορισμένοι καλλιτέχνες οι οποίοι φλερτέραν με το φασισμό, όπως ο Γκότφριντ Μπεν, ο περίφημος εξπρεσιονιστής, ουσιαστικά φλερτάρανε πάνω σε αυτό το ανορθολογικό στοιχείο, το οποίο μας ανορθολογικό στοιχείο έγινε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, δηλαδή θεσμοθετήθηκε ως βία πάνω στον άνθρωπο, θεσμοθετήθηκε ως θάνατος πάνω στον άνθρωπο. Αυτή είναι η διάκριση. Είναι σημαντική η διάκριση, εντάξει. Αλλιώς, να σου πω κάτι. Στοιχεία φασισμού, όπου και να ψάξεις, θα τα βρεις. Από την αρχαία Ρώμη μέχρι την αρχαία Ελλάδα ήρθε και ο Πόπερ και είπε ότι ο Πλάτων ήταν φασίστας. Αφού λέει προτιμούσε τη Σπάρτη έναντι των Αθηνών, την ολιγαρχία έναντι της Δημοκρατίας, φασίστας ήταν και ο Πλάτων. Μπορείς να τα στριμώξεις και να τα βρεις όλα. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα μία έτσι, μάλλον περίεργη ερώτηση και έχει να κάνει με το ρομαντισμό και το διαφωτισμό. Πες το. Μπορεί να κάνω και λάθος στην ερώτηση που θα κάνω. Ναι. Δηλαδή δομικά να είναι λάθος, ναι, θα μου πεις όμως. Αν και ο ρομαντισμός, όπως είπαμε πριν, τάχθηκε εναντίον της ορθολογικότητας του διαφωτισμού. Ναι. Ο λόγος που μεταχειριζόμαστε για να αναλύσουμε το ρομαντισμό δεν είναι ο λόγος του διαφωτισμού, δεν είναι ένας ορθός λόγος? Η ερώτησή σου είναι εξαιρετικά και ευφυής και σωστή. Κοίταξε. Στο ρομαντισμό υπάρχουν δύο πόλοι. Ο ρομαντισμός με το ένα του πόδι στέκεται μέσα στον διαφωτισμό. Γιατί αισθάνεται την ανάγκη του διαφωτισμού και από την άλλη μεριά θέλει να ανατρέψει τον διαφωτισμό. Είναι σαν γι' αυτό που είπαμε για τον καλλιτέχνη και τη σιωπή. Ενώ ο καλλιτέχνης επιζητά τη σιωπή, εν τούτης θέλει να ανατρέψει τη σιωπή για του λόγου του. Παραδείγματα. Άρα, υπάρχει. Θέλοντας να εκφράσει τη σιωπή όμως. Ακριβώς. Ναι. Θέλοντας να εκφράσει τη σιωπή. Το ουσιώδης λοιπόν σε αυτή την ερώτηση που έκανες, που είναι πάρα πολύ σωστή, είναι ότι στο λόγο του ο ρομαντισμός ουδέποτε αρνήθηκε τον διαφωτισμό ως κατάσταση ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Καντ
ο οποίος επηρέασε φοβερά τον ρομαντισμό, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό για τον ρομαντισμό, για τον διαφωτισμό, και συγχρόνως κάτι πολύ τραγικό για τον διαφωτισμό. Είπε, όταν το ρωτήσαν, διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από το σκοτάδι, να ξέρω το καλά, και μετά το γύρισε, για το οποίο σκοτάδι ευθύνεται ο ίδιος. Στην πρώτη, στο πρώτο σκέλος της φράσης του Καντ, είναι και πράγματι και ο ρομαντισμός, η έξοδος του ανθρώπου από το σκοτάδι. Αλλά από ποιο σκοτάδι? Όχι, όχι αρνούμενο το λόγο, όχι ακυρώνοντας τον λόγο, διόλου κιόλας, αλλά βγάζοντας τα άλογα στοιχεία ισοσθενώς με τον λόγο. Έτσι ώστε ο άνθρωπος να κατευθύνεται από αυτό το πλατωνικό ιδεώδες με τα δύο άλογα και με τον ενίωχο στο άρμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία. Θα κάνω τώρα μια πολύ υποθετική ερώτηση. Δύο Κάνε. Άνθρωποι που είναι στην ίδια δουλειά απολύονται. Ναι. Ωραία. Ο ένας αυτοχαρακτηρίζεται ως ρομαντικός και ο άλλος ως κοινωνικός επαναστάτης. Μάλιστα. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, αν αυτοί οι δύο μπορούν να συνεργαστούν εν τέλει? Μάλιστα. Ο κοινωνικός επαναστάτης, κλείσω το δεύτερο, είναι εκείνος ο οποίος θα τα βάλει με τα αφεντικά. Άτιμη κοινωνία που λένε, δομές, βιομηχανική κοινωνία, άτιμοι εργοστασιάρχες, το ένα το άλλο. Ο ρομαντικός δεν θα τα βάλει με κανένα. Απλώς ο ρομαντικός θα σκεφτεί, τι έκανα εγώ εκεί που δούλευα, τι άλλαξα στον διπλανό μου, τι άλλαξε σε μένα, μήπως εγώ οικειοθελώς έγινα ένα μικρό γραναζάκι που το κουρδίζανε όπως ο Σαρλό, ο Τσάρλι Τσάπλιν στο Τα Μοντέρν. Έτσι, το πρόβλημα είναι ότι το να πεις ο εσχρός επιχειρηματίας, θαυμάσαι, κάποτε σε μια εποχή ξέραμε ότι το αφεντικό στη Fiat ήταν ο Ανιέλη. Σε απέλυαν από τη Fiat έλεγες τον Μπίξο, τον Δίξο, τον Ανιέλη. Τώρα δουλεύεις στην Coca-Cola και σε απολύουν. Ποιο θα πεις? Εννοείς επειδή είναι πολύ μετοχική, ας πούμε. Βέβαια, αγάπη μου. Έφυγε η έννοια του προσωποπαγούς. Όσο είχαμε προσωποπαγή στη Ράνους, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Τα βάζες με τον ποδοσάκι και τέλειωνε. Ο κακός ήταν ο ποδοσάκι. Τώρα το ποδοσάκι δεν υπάρχει. Με ποιο να τα βάλεις? Έτσι λοιπόν, το να τα βάζεις με κάποιον κάθε φορά είναι ο αδιέξοδος τρόπος. Εγώ λέω, βάλτε με τον εαυτό σου. Αυτοί οι δύο τελικά όμως μπορούν να συνεργαστούν? Γιατί είναι στην ίδια μοίρα, να το πω έτσι. Είναι απολυμμένοι και οι δύο. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι να μην καταντήσουμε εμείς οι άνθρωποι να φερόμαστε σαν τα πληγωμένα σκυλιά που το ένα εκλήφει τις πληγές του άλλου. Αν φτάσουμε εκεί, αν δηλαδή από πριν ο Λόρεντζερ, ένας σπουδαίος ψυχαναλυτής, έλεγε κάτι, προσέξτε, έλεγε, μην αφήσετε την ιστορική σκηνή να στηθεί γύρω σας, γιατί τότε δεν ξέρετε πώς θα αντιδράσετε. Μπορεί να γίνετε φασίστες, μπορείτε να σκοτώσετε άνθρωπο, μπορεί να γίνετε δολοφόνοι, μπορεί να γίνετε κλέφτες, μπορεί να γίνετε απατεώνες. Προσέξτε, μόλις δείτε να στείνετε αυτή η σκηνή, πέστε πάνω και σπάστε. Γιατί αν έχει στηθεί η σκηνή, είναι πια αργά. Δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα
για τη συνάντηση του ρομαντισμού με το κακό και τη μορφή του σατανά και να σου πω λίγο τι μου θυμίζει εμένα. Μου θυμίζει σε κάποια σημεία του την άποψη που εξέφρασε στο Μπακούνιν στο Θεό και Κράτος για τον σατανά ως τον πρώτο εξεγερμένο. Έτσι πράγμα. Δεν ανάγκη να σου πω τίποτε. Ήδη το απάντησε στο ερώτημα. Ναι. Για το ρομαντισμό, η έννοια του δαιμονιακού, η έννοια του σατανά, είναι η έννοια της πρώτης εξέγερσης. Ένας σπουδαίος θεωρητικός έλεγε, κρίνοντας το έργο του Μίλτον, The Paradise Lost, χαμένος παράδεισος, ότι ο δαίμονάς του είναι πιο ηθικός από το Θεό. Γιατί η ηθική είναι η εξέγερση. Να γιατί ο σατανάς είναι το κεντρικό πρόσωπο, ο κεντρικός ήρωας του ρομαντισμού. Ως η πρώτη, η θεμελιώδης εξέγερση μπροστά στο λογοκρατούμενο δίκαιο, μπροστά στον επιβαλλόμενο νόμο, μπροστά στον θεσμισμένο νόμο. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο σχέση με το ρομαντισμό. Για όλους ο Μεσαίωνας, έτσι όπως έχει λέμε τώρα ήταν περάσει, το σκοτάδι. Μπράβο, είναι μια σκοτεινή περίοδος. Οι ρομαντικοί φαίνεται ότι εμπνέονται από το Μεσαίωνα. Απόλυτα. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος όντως, βγήκαν κάποια φωτεινά σημάδια του οι ρομαντικοί και τα έβγαλαν. Όπως μας έχουν δείξει οι μεγάλοι μελετητές αυτού του αιώνα. Ο Μεσαίωνας ήταν μια φοβερή κοσμογονία. Μέσα στον Μεσαίωνα εκδηλώθηκαν οι πιο συγκλονιστικές δημιουργικές τάσεις του ανθρώπου. Δεν έχουμε παρά να πάμε να δούμε ευνηδίως ένα μεσαιωνικό κτίσμα στην Ευρώπη. Να δούμε ότι αυτό το κτίσμα γίνεται από 10 γενιές το ένα πάνω στο άλλο. Δεν υπάρχει το κέρδος. Δεν υπάρχει η ουζούρα που έλεγε ο Πάουντ και τα έβαζε και ούρλιαζε η τοχογλυφία. Δεν υπήρχε το κέρδος. Υπήρχε μόνο μια κατάσταση διαρκούς αναβρασμού μπροστά σε μια καταπιεστική θεοκρατική κοινωνία. Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι εκδηλώσαν μέσα στο Μεσαίωνα όλες τις ονειρικές τους πηγές. Πάρε τη ρωμανική τέχνη ευνηδίως. Να δεις πως ζωγραφίζουν τον Χριστό. Αντάρτη. Αν πας στις ρωμανικές εκκλησίες και δεις τις λαϊκότροπες απεικονίσεις του Χριστού, είναι αντάρτης. Είναι ο άνθρωπος που κοιτάζει με τέτοιο μίσος στους βασανιστές του, που ιστορικά σπανίως θα το βρεις. Ήταν μια διαρκής εξέγερση του Μεσαίωνας. Μας έλεγε ο Μπρούνο Τσέβη, αυτός ο σπουδαίος αρχιτέκτονας στη Ρώμη, δείτε μια πόλη μεσαιωνική. Δεν υπάρχει ούτε μισή ευθεία γραμμή. Δεν υπάρχει καμιά έννοια της αρμονίας. Κι όμως όλη αυτή η ομορφιά βγαίνει μέσα από την δυσαρμονία. Βγαίνει από αυτό που στη συνέχεια ο Χούντερ Βάσερ, αυτός ο σπουδαίος αρχιτέκτονας, ο Αυστριακός, έλεγε για την ευθεία γραμμή. Η ευθεία γραμμή είναι μια άθεη γραμμή. Όλος ο Μεσαίωνας ήταν αυτή η διαρκής εξέλιξη. Και γι' αυτό αναπτύχθηκαν και αυτά τα κοινωνικά κινήματα, κοινωνικά να τα πούμε, σέκτες τα λένε, του Μεσαίωνα, που ήταν συγκλονιστικά. Εκεί, στο Μεγάλο Κάλυμπαν, δεν τα διαβάσαμε αυτά, σπουδαίο βιβλίο που μεταφράστηκε και στην Ελλάδα. Εκεί ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που δεν είχαν άντρες και γυναίκες. Εκεί οι γυναίκες πολεμούσαν και οι άντρες φυλάγαν τα παιδιά και στη συνέχεια όταν οι γυναίκες κουραζόντουσαν φεύγανε να φυλάξουν τα παιδιά και πολεμούσαν οι άντρες. Συγκλονιστικά πράγματα μέσα στο Μεσαίωνα. Επίσης ο Μεσαίωνας είναι η κατεξοχήν εποχή του ονείρου. Αυτά αναζητάει ο ρομαντισμός. Όταν ξαναγυρίζει back to the Middle Ages που λέγαμε και στην Αγγλία, πίσω στο Μεσαίωνα, αυτά ζητάει.
αυτή την παντοκρατορία του ονείρου μέσα στη δράση του ανθρώπου, αυτή την διαρκή εξεγερτικότητα που τον οδηγεί στη δημιουργία. Εμείς βέβαια τώρα πάμε και δίνουμε ένα κάρο λεφτά για να πάμε να δούμε στη Βερόνα την εκκλησία του Σαν Τσένο. Και εκεί δεν υπήρχε, αν ρωτήσεις, αλήθεια, ποιος την έφτιαξε την εκκλησία του Σαν Τσένο. 7 γενιές. Το μόνο όνομα που θα δεις είναι στο προάβλιο του ναού, είναι πεταμένες κάτι κολόνες, τις οποίες δεν μπόρεσαν να τις αναστηλώσουν, δεν ξέρανε που πηγαίνανε, τις αφήσανε έτσι. Μία από αυτές, το έχει υποδείξει ο Έστρα Πάου, μία από αυτές γράφει στη βάση της «Ανταμίνους με φέκε, με έφτιαξε ο Αδαμάκος». Είναι σαν τα δικά μας. Γιατί στα μοναστήρια τα δικά μας, όταν βλέπουμε αυτές τις εκπληκτικές εικόνες, δεν είναι εκείνη η θεϊκή ανωνυμία? Όλες οι εικόνες γράφουν «Χιρ γυρεού πρεσβυτέρου επίησεν». Κι ας ήταν ο γυρεός πρεσβύτερος 20 χρονών. Τη σπουδαία ανωνυμία. Γιατί και το όνειρο είναι μες στην ανωνυμία. Και η δημιουργία ανθρώπων είναι μες. Α, τώρα αν η αστική αμυθικότητα πρέπει να δημιουργεί ανθρώπους επωνύμους σε οποιοδήποτε τομέα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί τους δημιουργεί, για να τους πουλήσει. Πολύ απλά. Ναι, εντάξει, ναι, σωστό είναι. Πάρα πολύ απλά. Νομίζω ότι φτάσαμε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Ναι. Θα μου πεις το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, χαρακτηρίζεις το έργο σου νεορομαντικό, ναι, και όχι μεταρομαντικό. Όχι. Γιατί? Όχι νεορομαντικό. Μεταρομαντικό. Μεταρομαντικό. Γιατί όχι νεορομαντικό. Γιατί όχι νεορομαντικό. Γιατί δυστυχώς την εντύπωση των ανθρώπων μένει ο ρομαντισμός ως ένα κλειστό σύστημα. Δηλαδή ο ρομαντισμός συνδέεται, όπως σου είπα στην αρχή, με τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές, το πρώτο έστω ήμιση του 19ου αιώνα, και εκεί τελειώνει για να αρχίσουν μετά άλλα ρεύματα, όπως ο υπερρεαλισμός, ο νταταϊσμός, ο εξπρεσιονισμός και το ένα και το άλλο και το άλλο. Και δεν καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία αναπτύσσονται δεν είναι τίποτα άλλο παρά κομμάτια του ρομαντισμού. Το καθένα παίρνει και ένα κομμάτι του ρομαντισμού και δημιουργεί. Έτσι είναι καλύτερο για μένα να λέω ότι και αυτά τα ρεύματα, όπως και το δικό μου έργο, είναι μεταρομαντικά έτσι, έργα, παρά να λέω νεορομαντικά, γιατί για μένα το νέο έχει μια συνδήλωση μάλλον άσχημη. Ωραία. Να κάνω τώρα μια ερώτηση μικρή που προέκυψε από αυτό που είπες. Και επειδή έχεις πει και πριν ότι αυτό, ας πούμε, πήρε στοιχεία του ρομαντισμού ή προήρθε από αυτό ή εκείνο, δεν ακούγεται λίγο μεταφυσικό αυτό? Ποιο? Όλοι πήραν στοιχεία από το ρομαντισμό. Σαν ένα ρομαντισμός, μια μήτρα, από την οποία όλοι πήραν στοιχεία και μπορεί να μην το ξέρουν κιόλας. Μάλιστα. Γιατί στην ιστορία του πνεύματος ξέρεις εσύ κανένα ισχυρό κίνημα το οποίο να μη δάνεισε τα στοιχεία στους μεταγενέστερους? Όχι. Απλώς γιατί βάζουμε ως όριο το ρομαντισμό. Βάζουμε ως όριο το ρομαντισμό γιατί ο ρομαντισμός υπήρξε η πλέον κέρια αντίσταση στην νεωτερικότητα. Σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νεωτερικότητα, σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε πολιτισμό του κόγκιτο. Του κόγκιτο έργο σου. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς. Γι' αυτό παίρνουμε τον ρομαντισμό. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πάρουμε, να, τον Μεσαίωνα είναι μια σπουδαία. Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών μου εξάλλου είναι αφιερωμένο στο Μεσαίωνα, στη μεσαιωνική τέχνη και στη μεσαιωνική φιλολογία. Ωραία. Θα κάνω πάλι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Κάνει. Ωραία. Λες και προφανώς έτσι είναι ότι ο ρομαντισμός είναι η διαρκής εξέγερση εναντίον του υπάρχοντος. Αν υποθέσουμε ότι ζούσαμε σε μια ελευθεριακή κοινωνία. Μάλιστα. Με αναρχικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Εθνικοσοσιαλιστικών, ας πούμε, ή φιλελεύθερων καταβολών. Μάλιστα. Οι οποίοι θα αντιτίθενταν στο υπάρχον. Μάλιστα.
Αυτή θα ήταν ρομαντική. Μάλιστα. Πάλι έπεσε στην παγίδα της γλώσσας σου. Ναι. Αν ζούσαμε σε μια ελευθεριακή κοινωνία, δεν θα ετίθετο το πρόβλημα. Γιατί? Ας πω. Τι εννοούμε ελευθεριακή κοινωνία? Δεν εννοούμε βέβαια μια ιδεολογία παγιωμένη, η οποία έχει θεσμιστεί και η οποία επιβάλλεται. Γιατί τότε δεν θα ήταν μια ελευθεριακή κοινωνία. Απ' την άλλη μεριά, εάν υποθέσουμε ότι και μια τέτοια κατάσταση ακόμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει μέσα στο πνεύμα, μέσα στην ανθρώπινη δράση, μέσα στην ανθρώπινη αντίδραση, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει συγκρουσιακότητα? Ναι, δεν είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρχει συγκρουσιακότητα, δεν μιλάμε για άνθρωπο ζωντανό, μιλάμε για αυτό. Το μόνο μη συγκρουσιακό είναι το πτώμα. Όσο παλεύουμε, τόσο θα συγκρουόμεθα και μέσα από τη σύγκρουση θα παράγουμε. Θα παράγουμε έστω και φαντάσματα ελευθερίας. Μιλούσα στην Θεσσαλονίκη πριν από 15 μέρες μαζί με την Ρεβέκα και τον Σάββατο Μιχαήλ και σε μια αποστροφή του λόγου του ο Σάββας ο Μιχαήλ μίλησε για ελευθερία, μίλησε για συνείδηση, μίλησε για ανίχνευση του κόσμου και του ετέθη από κάτω η ερώτηση: καλά, και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια? Και εγώ, για να βοηθήσω το Σάββα, είπα κάτι: την αλήθεια την ξέρει μόνο ένας νεκρός άνθρωπος. Οι ζωντανοί την ψάχνουν. Αλλιώς τι γίνεται? Είναι αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες, οι Έλληνες λέγανε. Ο κόσμος κινείται από αντίπαλες δυνάμεις. Από την φιλότητα και τον οίκος. Από την έχθρα και τη φιλία. Αν δεν υπάρχει αυτό το ζεύγος στον δίπολο, δεν υπάρχει κόσμο. Κατά συνέπεια, δεν ψάχνουμε να βρούμε μια εισαγωγικά ιδεώδη κατάσταση ειρήνευσης. Ίσια-ίσια ψάχνουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαρκού συγκρούσεως, διαρκού ζυμώσεως, διαρκού μεταβολής του υπάρχοντος. Γιατί αυτή είναι η μεταβολή του υπάρχοντος. Τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Μπράβο. Θέλω, αν γίνεται, να σκεφτείς έναν ρομαντικό που θαυμάζεις, στοχαστή. Ναι. Και έναν, θα το πω τώρα έτσι σχηματικά, έναν ουτοπικό στοχαστή που θαυμάζεις. Ναι. Και να μου πεις τι θα έλεγαν αυτοί οι δύο αν βρίσκονταν στο σημερινό υπάρχον, σε αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν ξέρω ποιον. Να σου πω εγώ. Ας πάρουμε για τον ουτοπισμό, ας πάρουμε τον σπουδαίο Ernst Bloch, που ένα, για μένα είναι ένα διαρκές κίνητρο, μαζί με άλλους ουτοπικούς. Και ας πάρουμε έναν σπουδαίο επίσης ρομαντικό. Ας πάρουμε τον Σέλικ. Τι μπορούσαν να λένε μεταξύ τους, είναι η υποθετική σου ερώτηση. Ένα και μοναδικό πράγμα, ότι τα πάντα είναι ενεργήματα της ψυχής του ανθρώπου. Πάλι να επικαλεστώ τον Καστοριάδη, έλεγε ο Καστοριάδης και πολύ σωστά, παίρνοντάς το από τον Αριστοτέλη. Τι είναι η ψυχή? Ψυχή σημαίνει πάντα ότι κάτι πάσχει. Πάνω σε αυτό το κάτι πάσχει ενώνονται και ο Σέλινγκ και ο Μπλοχ και ο Μπούμπερ και ο Γκέτ στο πάσχει. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος επειδή είναι πάσχον και νομίζω
ότι αυτό είναι μια καταληκτική. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.